Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες στο δικό έργο Χαμέζε Σιτία, το οποίο πέρασε από 40 κύματα. Μετά από 15 χρόνια, με απίστευτες καθυστερήσεις και εμπόδια, το έργο θα παραδοθεί πριν το Πάσχα. Θα έλεγα ότι είναι σε καλή ρότα και εκτιμούμε ότι πριν το Πάσχα, δηλαδή σε ένα μήνα, ότι θα ολοκληρωθεί. Από ό,τι φαίνεται, τέλος καλό, όλα καλά. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Ήδη έχουν τοποθετηθεί οι φωτιστικοί στην περιοχή της γέφυρας. Από την επόμενη εβδομάδα, από ό,τι γνωρίζουμε, θα γίνει η επάλυση του τμήματος της γέφυρας από ένα ειδικό αδιαβροχοποιητικό υλικό για λόγους αδιαβροχοποίησης του μπετού. Πρόκειται μάλιστα και τη μεγαλύτερη γέφυρα της Κρήτης, η οποία χαρακτηρίστηκε και ως γέφυρα των στεναγμών από τον Δήμαρχο Σιτίας, ο οποίος εξέφραζε την έντονη δυσαρέσκειά του γύρω από τους αργούς ρυθμούς εκτέλεσης των σχετικών εργασιών. Θα κάνουμε Πάσχα με ολοκληρωμένες τις εργασίες πάνω στην γέφυρα. Μιλάμε μετά από 15 χρόνια και τους επισκέπτες μας τα διευκολύνει πάρα πολύ, διότι παρακάμπτεται ένα δύσκολο κομμάτι του βορειοδικού άξονα, αλλά και τους ντόπιους. Η διαδρομή προς τη Σιτία θα είναι από ένα ασφαλέστερο δρόμο και θα είναι και πολύ πιο γρήγορη. Αγκάθι ωστόσο παραμένει η αποκατάσταση της πρόσβασης στο χωριό Σκοπή, με τον Δήμαρχο Σιτίας να τονίζει παράλληλα την ανάγκη δρομολόγησης των αναγκαίων παρεμβάσεων στο τμήμα από καλό χωριό έως παχιά άμμο. Έγινε ένα κομμάτι δύσκολο, αλλά από το καλό χωριό μέχρι την παχιά άμμο θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχουν μελέτες σε υψημένο βαθμό ωριμότητος θα πρέπει να ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση αυτών των μελετών για να μπορούμε, αν όχι άμεσα, βραχυπρόθεσμα να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση.